μαζί μας η μία και μοναδική Δήμητρα Ματσούκα. Α, είσαι χορευτική. Και χορευτική, χορεύουμε και τραγουδάμε, όλα τα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Τι κάνει, έλα εσύ. Τι όμορφη που είσαι. Ανταποδίδω όπως πάντα. Είμαι κοντή δίπλα σου πολύ. Κάτισε, σταμάτα. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, ξεκινάω και θέλω ερωτήσεις. Πες μου για την καριέρα σου στο Hollywood. Ήμουνα σίγουρη. Θέλω να εκνευριστείς, να πετάξεις τα μικρόφωνα, να σηκωθείς. Θέλεις, να γίνουν τέτοια πράγματα. Θέλεις τέτοια εσύ σήμερα, Όχι. Τι, όχι, δεν θα ανεβριάσω. Γιατί? Δεν μπορώ να ανεβριάσω μαζί σου. Δεν γίνεται. Καταλάβατε, πού να κάνω εγώ τώρα θέματα τέτοια. Δεν ανεβριάζουν μαζί μου. Έμα, δεν έχεις καμία τύχη σε αυτό. Τι έγινε, τι έπαθες στα καλά καθούμενα. Τι έπαθα. Έπαιξες όλα τα site. Αλήθεια, το έκανα αυτό πάλι. Κοίτα να δεις. Χωρίς να θέλεις, φαντάζομαι. Τώρα τι να θέλω, να παίζω ως ανέκδοτο στα site για την καριέρα στο εξωτερικό που δεν έγινε. Έχεις πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας. Και έχουν γραφτεί και πολλά για σένα. Ναι. Σε πείραξε τώρα ή πια το διακομωδείς? Όχι, ρε, δεν με πείραξε. Όχι, δεν με πείραξε καθόλου. Καθόλου. Δεν το είδα καν, να σου πω την αλήθεια. Είμαι στη σφαίρα τώρα το... Ήμουνα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε... Δακρύζω για κάποιο λόγο από τη συγκίνηση που σου βλέπω. Ήμουνα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου στην περιοδία με την καλοκαιρινή παράσταση και μετά ξεκινήσαμε πρόβες και είμαι σε αυτή τη σφαίρα του θεάτρου. Σε αυτόν τον κόσμο. Μετά από πόσο καιρό έκανες περιοδία? Τελευταία φορά είχα κάνει με τον Βασίλη τον Χαραλμπόπουλο για το Σιρανό το 2015. Σου έλειψε, δεν σου έλειψε? Μου έλειψε, ναι. Είναι πολύ ωραίο να επικοινωνείς με τον κόσμο στην Ελλάδα. Και βέβαια δεν είναι περίπατος, είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τον ηθοποιό. Γιατί? Γιατί μετακινείς σε συνέχεια, γιατί είσαι συνέχεια σε άλλα θέατρα. Όχι πάντα τα πιο φιλόξενα για αυτό που κάνουμε εμείς. Εννοείς τις συνθήκες. Ναι, γιατί πω πάρα πολύ δακρύζω. Τι έγινε, παιδιά? Δεν ξέρω. Κάτι σου κάνανε πίσω. Τίποτα. Η δική μου. Την Αφροδίτιδα μόνο που συζητούσατε έτσι γυναικεία θέματα. Με την Αφροδίτη μόνο καλά μπορούμε να πούμε. Να σε αφήσω λίγο χρόνο. Αυτό είναι πλάνο. Αυτό είναι πλάνο. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Έγινε κάτι? Όχι. Καλέ, όχι. Τι να γίνει? Δεν ξέρω. Πριν βγω να βοηθήσω. Να ανησυχήσω ή όχι? Όχι, να μην ανησυχήσεις. Είναι που ήρθα να μιλήσω για τα μαθήματα κωμωδίας. Κατάλαβες. Και μετά από την περιοδία ξεκίνησες αμέσως πρόβες. Ξεκίνησαμε πρόβες, παρόλο που η παράστασή μας είναι από πέρυσι, είναι πολύ καλά δουλεμένη. Είχε μια πάρα πολύ ωραία ανταπόκριση από τον κόσμο και γι' αυτό συνεχίσουμε. Και δεν έχεις και την αγωνία, είναι κάτι διαφορετικό, είναι άλλο? Όχι, να βγαίνεις. Είναι πρώτη φορά που κάνω κάτι που συνεχίσατε δεύτερη χρονιά. Αυτή την αγωνία την είχα. Δηλαδή, όταν αποφασίσαμε προς τα τέλη της προηγούμενης σεζόν, είπα αχ, τώρα και πού. Σκεφτόμουν δηλαδή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τελευταία παράσταση μας βγαίνανε πράγματα. Και μάλιστα. Ελπίζω ότι θα συμβεί αυτό και φέτος, αλλά να τώρα χθες κάναμε πάλι στην πρόβα μας. Σε κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι είναι κάτι που το είχε μπει στη μέση, ας πούμε, μεσούσε στη σεζόν μια σκέψη που είχα εγώ, που έβγαζε πάντα γέλιο. Και ο συνάδελφός μου, Αντώνης Οκρόπας, μου λέει: για κάνει και αυτό τώρα. Και λέω: πώς δεν το έχεις σκεφτεί αυτό, γιατί μου άφηνες πέρυσι έτσι. Βγαίνουν πράγματα, θέλω να πω. Η παράσταση ότι αυτή. Να συνεχίζετε μια χρονιά, για ακόμα μια χρονιά, μια θεατρική παράσταση. Δεν έχει κάτι άλλο να δώσει στον ηθοποιό? Ότι είναι δηλαδή μόνο για εμπορικούς λόγους? Εγώ αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Γιατί αυτή... δεν έχεις ξανακάνει? Έχεις κάνει όμως πολύ πετυχημένες παραστάσεις. Δεν το ήθελες εσύ? Ναι, δεν το ήθελα αφενός και αφετέρου. Έχω κάνει και ελάχιστες φορές σε ολόκληρη σεζόν παράσταση. Συνήθως έκανα παραστάσεις που η διάρκεια τους ήταν περίπου 3 μήνες, ξέρω εγώ. Πολλές φορές έκανα και 2 παραστάσεις τη χρονιά. Σου αρέσει όλο αυτό το κόνσεπτ? Είναι μια ιδιαίτερη παράσταση, έτσι δεν είναι? Μ' αρέσει πάρα πολύ το έργο του Θοδωρή. Τα μαθήματα κωμωδίας δεν έχουν επικαιρότητα, ευτυχώς για μένα. Δεν μιλάει δηλαδή. Με έναν έμεσο τρόπο, βέβαια, επειδή αφορά ανθρώπους δίπλα μας, που ο καθένας έχει φέρει ένα πρόβλημα, όπως φέρουμε όλοι μας. Πρόκειται για έναν δάσκαλο, για έναν ηθοποιό κάποτε επιτυχημένο, παρρυκμασμένο όμως το τώρα, στην εποχή του COVID, διαδραματίζεται, ο οποίος αποφασίζει να κάνει κάποια μαθήματα κωμωδίας, ώστε να βγάλει κάποια χρήματα και να ζήσει. Και σε αυτά τα μαθήματα έρχονται ως υποψήφοι σπουδαστές, 4 άνθρωποι, ένα κορίτσι που παίζει η Αναστασία Τσιλιμπίου, υπέροχα, το οποίο δουλεύει στα Ζάρα και θέλει να γίνει YouTuber,
Ένας γιατρός που παίζει ο Αντώνης ο Κρόμπας, επίσης υπέροχα, ο οποίος θέλει να γίνει stand-up comedian, έχει αυτό το, την αιμονή του showman, ας πούμε, αν και γιατρός. Εγώ που κάνω μία κοπέλα που είναι ξεναγός, το πρόβλημά της είναι ότι δεν έχει γελάσει ποτέ στη ζωή της. Και έρχεται λοιπόν σε αυτά τα μαθήματα, μπας και καταφέρει να γελάσει. Άσχετοι άνθρωποι μεταξύ τους. Και τελευταίος είναι ο Δημήτρης Σαμόλης, ένας απόφυτος του Yale, ο οποίος έχει βαρεθεί να βλέπει Netflix. Έτσι χοντρικά. Βεβαίως και είναι αστείο το έργο, γιατί τα μαθήματα κωμωδίας είναι ακουμπάνε σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει στις σχολές δραματικές. Κάνουμε αυτοσχεδιασμούς, κάνουμε ζώα. Σου αρέσει που κάνεις κωμωδία μέσα σε μου αρέσει αυτό και μου αρέσει ότι αυτή η κωμωδία μου αρέσει ιδιαίτερα γιατί αυτό το, για το οποίο μιλάει είναι κάτι που προσωπικά με συγκινεί, αλλά όχι μόνο προσωπικά, και τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος γελάει και θέτει με μία σκέψη που είναι χρήσιμη για τη ζωή μας. Πια το να μπορούμε λίγο να γελάσουμε με τα δράματα που φέρουμε, να βρούμε έναν τρόπο να τα ξορκίζουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η ζωή είναι μία και είναι χρήσιμο να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Εσύ τις δυσκολίες πώς τις ξορκίζεις? Και εγώ με το χιούμορ. Και εγώ με το χιούμορ. Όλο αυτό που ζούμε και με όλη αυτή την άσχημη επικαιρότητα που βομβαρδιζόμαστε και δεν ξέρουμε που ζούμε, δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε, πώς το αντιμετωπίζεις? Πριν δηλαδή είχαμε συνεντεύξεις λόγω παραστάσεων τέλος πάντων από αξιόλογους ηθοποιούς και από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Και καταλάβαινα ότι, ρε παιδί μου, θέλει ο κόσμος να το συζητήσει. Πια δεν ναι. Απασχολεί πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι αλήθεια. Φαντάζομαι ότι πάντα συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Όπου υπάρχει φτώχεια και κατεσταμένες οικογένειες, αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιθανό να συμβαίνουν. Αλλά πρόκειται για μια τραγωδία που δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Παρά μόνο να ευχηθείς και για τα παιδιά αυτά να βρουν έναν δρόμο, η πολιτεία να μεριμνήσει. Γιατί τα παιδιά αυτά υπάρχουν, αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι... Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι κάποιος μπορεί πιο εύκολα να εκμεταλλευτεί μια αδυναμία σε μια οικογένεια που δεν έχουν να φάνε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Βέβαια, και δεν σημαίνει ότι όλοι οι φτωχοί άνθρωποι είναι. Έτσι, αλλά. Αλλά συνήθως όπου υπάρχει τέτοια. Και στους δυνατούς δηλαδή μπορούμε να τα δούμε. Ναι, δυνατούς, ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Απλά συνήθως οι άνθρωποι αυτοί που αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα πολύ έτσι δύσκολα είναι και προϊόντα εκμετάλλευσης. Είναι λυπηρό σε κάθε περίπτωση, τι να πεις.